Τσα. Καλημέρα σας. Είστε καλά. Η μέρα σήμερα αφιερωμένη σε ένα μικρό μέρος της είναι στον Φόρο του Παπαδιώτη. Τιμάμε δηλαδή την προσφορά του και στα ποδοσφαιρικά δρόμενα αλλά και στην κοινωνία Πρέβεζας. Έφυγε όπως ήταν σιωπηλός και βεβαίως δεν τον τιμήσαμε όσο θα έπρεπε αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα. Γίνεται αυτό. Συνήθως όταν δεν είσαι και οικονομικά δυνατός, τότε συμβαίνουν τέτοια γεγονότα. Σημασία έχει ποιος πραγματικά ήταν και εμείς που τον ζήσαμε και τον ξέραμε μπορούμε να πούμε με ευλάβεια πλέον ότι να είναι ελαφρύ το χώμα που τον εσκεπάζει, τίποτα άλλο. Ναι. Για να θυμηθούμε λίγο κάποιες στιγμές, κύριε Δημολίτσα, γιατί ήσασταν μαζί συνειδηπόροι με τον Παπαδιώτη που ξεκινήσατε και τα λοιπά. Κάποια στοιχεία από τον ποδοσφαιριστή καταρχάς Παπαδιώτη. Λοιπόν, επειδή εμένα δεν μ' αρέσουν οι πολύ μεγάλες κουβέντες και οι λεπτομέρειες, θα σας πω χαρακτηριστικά ποδοσφαιρικές κουβέντες και σας παρακαλώ προσέξτε με. Ναι. Ο Παπαδιώτης από τη φύση του γεννήθηκε για να παίξει μπάλα. Ναι. Στα 72 χρόνια που πέθανε ήταν στα ίδια κιλά που ήταν όταν ήταν 12 χρονών. Μπορεί αυτοί που γνωρίζουν από ποδόσφαιρο να αντιληφθούν γιατί σκαρεί επρόκειτο. Όλα τα υπόλοιπα, ό,τι θα πει ο εγώ ή ο οποιοσδήποτε, έπονται. Ναι. Αυτό είναι η ουσία του θέματος. Εντάξει, αλλά είναι γεγονός ότι έκανε μια καριέρα πολύ μεγάλη, έπαιζε μέχρι 40 χρονών ποδόσφαιρο. 41 χρονών. Ναι, να θυμηθούμε λίγο. Υπήρξε ποδοσφαιριστής σε πολλά χρόνια. Πού πήγε μετά, έφυγε σε άλλες ομάδες. Έχει πάει και στον Ολυμπιακό, έχει πάει και στην Αναγέννηση. Ήταν στην Ένωση. Ναι. Στην Αθλητική Ένωση Πρεβέζης. Και σε μία ηλικία από τότε που μάζευε ο Ολυμπιακός τους μπέμπιδες επί Σιμονόφσκι, ναι. Τον είχαν καλέσει και αυτόν. Είχε πάει τότε εκεί και επειδή μαζεύτηκε όλη η Ελλάδα τότε εκεί στον Ολυμπιακό και η προσοχή τους δεν ήταν αυτή που έπρεπε, αναγκάστηκε να αποχωρήσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα γιατί δεν τον πρόσεχαν όπως έπρεπε. Μάλιστα. Και ξανάρθει στην Πρέβεζα. Μάλιστα. Συνέχισε το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Καριέρα του στην Ένωση μέχρι το 1963-64 που έγινε η συγχώνευση των ομάδων Νέα Νικόπολης Πρεβέζης και Αθλητική Ένωση Πρεβέζης και η συγχώνευση αυτή προέκυψε ο ΠΑΣ Πρέβεζα. Αυτός που υπήρχε ο ΠΑΣ Πρέβεζα που λέγαμε. Αυτό το 1963-64. Ναι. Μετά την υπάρχει φωτογραφία, ναι, που δείχνει εκείνη την εποχή 63-64 ποιοι ακριβώς ήτανε. Δηλαδή αν θα δείτε ήτανε σε μία στιγμή ο Ντανίλης ο Αλαμάνος, ναι, ο Γιώργος Καμπαρδόνης, ο Ντίνος Σαγανάς, ο Αποστόλης ο Φλούδας, ο Νίδας ο Μπαρκούζος, ο Γιώργος Καμπαρδόνης, από κάτω στη σειρά Παπαδιώτης, Φλαυκασοβίτης, Μπασούλης, Δημολίτσας, Μέξης. Μάλιστα. Ο Βασίλης ο Μέξης. Ναι. Ο πατέρας αυτού που είναι πρόεδρος σήμερα. Του Βαγγέλη του Μέξη. Ναι. Ο Βασίλης ο Μέξης ήταν και εκείνος ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και ήταν στην Ένωση. Και ο Δανίλης ο Αλαμάνος. Ναι. Αυτοί ήταν οι τρεις που έπαιζαν τότε. Ο Φόρος, ο Δανίλης ο Αλαμάνος και ο Μέξης ο Βασίλης. Μετά την ποδοσφαιρική του καριέρα υπήρξε προπονητής στην ομάδα για πόσο χρονικό διάστημα. Ο Παπαδιώτης, ναι, προπονητής πότε ήτανε. Ναι. Στην Πρέβεζα και στην κάθε Πρέβεζα όταν τα σωματεία δεν είχαν τα λεφτά να πάρουν προπονητές φώναζαν τον Δημολίτσα, τον Παπαδιώτη, τον Μπασούλη. Καλά ο Μπασούλης δεν έκανε τον προπονητή. Και έκανε... Έχει πάει πολλές φορές στον ΠΑΣ Πρέβεζα. Ναι. Πολλές φορές. Εσείς τι θυμόσαστε, τι σας έμεινε δηλαδή η εικόνα εμένα του Φόρου. Εμένα πέρασαν 42 μέρες που πέθανε και τον έχω ακόμα στο μυαλό μου. Δεν σας λέω τίποτα άλλο. Αυτή είναι για την ανθρώπινη σχέση, την ποιότητα που περιέγραψα ή βεβαίως αυτό νομίζω και όχι τόσο τα ποδοσφαιρική του οντότητα. Δεν μπορεί η ποδοσφαιρική οντότητα στα 72 χρόνια. Αλλά οι άνθρωποι συνδέονται μέσω του ποδοσφαίρου πολλές φορές
και απολαμβάνουν τα καλά. Ναι. Εσείς οι παλέμαχοι είχατε κάνει μια κουβέντα να πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες και να απευθυνθείτε και σε θεσμικά όργανα για να τιμήσετε τον φόρο του Παπαδιώτη. Τι ακριβώς? Ναι, 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 το έχουμε κάνει. Ναι. Ήδη το έχουμε κάνει και έχουμε πάρει έγκριση από τον κύριο Φραγκούλη και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα δουν τι έργα θα γίνουν. Δεν μπορώ να τα αναφέρω αυτή τη στιγμή γιατί αν δεν γίνονται παχές κουβέντες δεν μπορούμε να λέμε. Ωραία. Είναι το λιγότερο που μπορούσαν να κάνουν οι παλέμαχοι. Το λιγότερο που μπορούσαν να κάνουν ήταν αυτό. Θα υπάρχει όμως ένα μήνυμα ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος ακόμα στο γήπεδο. Να το θυμόμαστε. Δηλαδή γιατί νομίζω ότι η προσφορά του ήταν τεράστια και βεβαίως... Ανεπανάληπτη. Ναι. Κανένας δεν έχει τέτοια προσφορά όσο αυτός. Ναι. Κανένας. Κανένας, όταν σας λέω, αγαπητοί ακροατές, το λέει ένας συμπαίκτης του με μεγάλη προσφορά και ο Δημολίτσας και είναι γεγονός. Φαντάζεστε, αυτά που λέμε δεν είναι, είναι τα πραγματικά δεδομένα και όλοι κάνουμε αναφορά στον Παπαδιώτη γιατί υπήρξε ένας πολύ μεγάλος άνθρωπος και βεβαίως Κώστα, ναι, αυτό που είπες είναι η ουσία. Τώρα αν συνδέθηκε με τον Δημολίτσα ή με τον Μπασούλη είναι έτερονικά. Ο άνθρωπος ήταν άνθρωπος. Ναι. Άνθρωπος που εμείς, εγώ προσωπικά, δεν τον φτάνω. Κύριε, αυτό ναι, ναι, να σε ευχαριστήσω πολύ. Νομίζω ότι έτσι δώσαμε το στίγμα. Εμείς αφιερώνουμε τη μέρα αυτή στον μεγάλο απόντα, τον μεγάλο άνθρωπο και μεγάλο ποδοσφαιριστή της Πρέβεζας, τον Παπαδιώτη. Και βεβαίως είναι... πραγματικά έτσι αυτούς τους ανθρώπους να τους μνημονεύουμε γιατί αξίζει πραγματικά να θυμόμαστε αυτές τις προσωπικότητες. Να είσαι καλά κύριε Δημολίτσα, να σε ευχαριστήσω. Να σας συμπληρώσω κάτι. Παρακαλώ. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ, λάβετε το σοβαρά υπόψη. Ό,τι πρωτοβουλίες έχουν συμβεί και, συνεχίζουν να παίρνουμε είναι απόρρια των ενεργειών των παλεμάχων. Σας τονίζω με ιδιαίτερη έμφαση. Οι παλέμαχοι, ό,τι κάνουν, το κάνουν οι παλέμαχοι. Για να τον τιμήσουν. Να το ξέρετε αυτό. Δηλαδή ότι είστε μόνοι σας σε αυτό τον στην προσπάθεια... Δεν, όχι, δεν κάνω παράπονα. Ναι. Δεν κάνω παράπονα. Όσοι έπαιξαν ποδόσφαιρο και είναι παλέμαχοι, έχουν... Ναι. Και έχουν προσφορά. Ναι. Όπως έχει προσφορά και ο Γιώργος ο Φραγκούλης. Μην το ξεχνάτε αυτό. Σας το λέω να το ξέρετε. Δεν έχουμε εμείς, όλους τιμούμε για την προσφορά τους και όλους βεβαίως, τους βεβαίως, αναφέρουμε βεβαίως σε αυτή την μα προσπάθεια. Μα εγώ είμαι υποχρεωμένος σαν παλέμαχος, επειδή καταρχήν δεν είμαι τίποτα ιδιαίτερο, όπως είναι και οι άλλοι, είμαι και εγώ. Επειδή είμαι μέσα στις διαπραγματεύσεις και λοιπά, βλέπω ορισμένα πράγματα. Γι' αυτό και τα αναφέρω. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη κύριε Δημήτρη. Να είστε καλά.